Ευνηδιαστήκαμε, το ακούσαμε και πριν από λίγο και από τον Αρχιεγραμματέα της Συνόδου, όχι μόνο εμείς και οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης. Και όχι μόνο ευνηδιαστήκαμε, αλλά με λύπη μου λέω ότι προβληματιστήκαμε πάρα πολύ και θα πω ότι σήμερα και από τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κληρικών, αλλά και γενικότερα και προσωπικά λέω ότι αγανακτήσαμε με αυτά που ακούμε και με αυτά που λέγονται, που πολλές φορές νομίζω ότι ξεπερνάνε κάποια όρια. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Καταρχήν, όλοι περιμέναμε μια αναθεώρηση του συντάγματος. Δεν μιλούσε κανένας για το μισθολόγιο, για τα εργασιακά θέματα των κληρικών. Μια στιγμή, σαν βόμβα, έπεσε ότι καταργείται πλέον η δημόσια υπαλληλική σχέση των κληρικών και μας πάνε δεν ξέρουμε πού. Θα μας κάνουν ιδιωτικού δικαίου, θα είμαστε δηλαδή μια ΜΚΟ, θα είμαστε κάτι άλλο. Σήμερα στο χωριό, πια στην Ήπειρο, έχει μείνει μόνο ο παπάς στο χωριό. Ο δάσκαλος έφυγε. Γιατρός πάει αραιά και πού. Αν θέλουμε να κλείσουμε και τις εκκλησίες στα χωριά, αν θέλουμε να ερημώσουμε εντελώς την Ήπειρο και αν θέλουμε να σταματήσει εντελώς το πνευματικό έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ας μας το πούν. Όποιοι αποφασίζουν για μας, ας μας ρωτάνε. Σήμερα έχουμε κάποιες αποφάσεις, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος είπε ότι είναι προς το παρόν προσχέδιο. Ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει. Εκτές μας είπε ότι ήταν συμφωνία. Μας ρώτησε εμάς σαν κληρικούς. Μας ρωτήθηκε έστω ένας εκπρόσωπος των κληρικών. Ρωτήθηκε έστω ένας σύνδεσμος των κληρικών για αυτά τα οποία θέλουν να περάσουν. Η δική μου γνώμη είναι ότι επειδή το εργασιακό είναι ένα ιερό δικαίωμα, ειδικά στους τελευταίους δύο αιώνες, αυτή η μετάβαση ξαφνικά από τον δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό, όπως θα γίνει, εκ των πραγμάτων περιθωριοποιεί την Εκκλησία. Διότι από εκεί που ήταν κάτι κεντρικό, γίνεται εντελώς κάτι ιδιωτικό. Βέβαια, αναθεώρηση συντάγματος ακόμη δεν έχουμε, αλλά το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος το ακούσαμε προχθές. Εκεί έλεγε και αυτό το μέτρο, και ότι δεν θα μπορούν να είναι δημόσιοι πάλι οι κληρικοί, και το ουδετερόθρησκο. Επομένως, μία de facto μεταφορά από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό είναι ουσιαστικά ένας χωρισμός Εκκλησίας Πολιτείας. Γιατί όμως λέτε ότι θα περιθωριοποιηθεί? Το γεγονός ότι είναι κάτι κεντρικό η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει να κάνει με την ιστορία μας, που αυτούς τους δύο αιώνες εκπροσωπείται με πολλούς τρόπους. Και με το εργασιακό, και με τις επίσημες εορτές, την παρουσία, αλλά και με το μάθημα των θρησκευτικών και με αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της κεντρικής παρουσίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας εδώ. Το γεγονός ότι αυτομάτως πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα, εκ των πραγμάτων πρόκειται για χωρισμό Εκκλησίας Πολιτείας. Και δεν υπάρχει ούτε το έδαφος να είχαμε μια προετοιμασία όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται ξαφνικά σε μία μέρα και το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο.